75 εικαστικοί, 10 μουσικοί, προγράμματα προβολών, ταινιών μικρού μήκους, εργαστήρια τεχνών για παιδιά πρωταγωνιστούν στη βιτρίνα δράσεων και εκθέσεων του φετινού Artist Hard. Έχουμε κάνει μια σύνθεση που έχει να κάνει με την επανάκριση και την ανακύκλωση, θεωρώντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας αυτό το πράγμα, στις μέρες μας. Η σύνθεση απεικονίζει το δωμάτιο μιας γυναίκας την ώρα που πάει να ετοιμαστεί. Και είναι η ανακατοσούρα γενικότερα, πετάει τα πράγματά της μέσα στο χώρο. Τα καλλιτικά που είναι από λάμπες, πάλι επανάκριση. Και όλο το κόνσεπτ μας είναι από περιοδικό φτιαγμένο, όπως είναι και το φόρεμα και οι γόβες και η τσάντα μας. Χρησιμοποιώ παλιά αντικείμενα, όπως επίσης και άχρηστα αντικείμενα, τα οποία προσπαθώ να τα δείξω όσο δυνατόν να γίνουν πιο χρηστικά και να έχουν και ένα στυλ και πάντερμα δύο εποχών. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από κάποιους άστεγους που κάνανε κατάληψη σε δημόσια κτίρια. Οι συγκεκριμένες είναι από ένα κτίριο που είναι στη Σταυροπόλη. Πήγα, τους γνώρισα, συστήθηκα, είπα ότι είμαι φωτογράφος και θέλησα να καταγράψω αυτό το γεγονός. Το πώς ζούνε, πώς περνάνε. Πήγα μερικές μέρες μαζί τους, πέρασα όλη τη μέρα. Ευαισθητοποιήθηκα όταν είχα πάει ένα ταξίδι κάποια στιγμή στην Αφρική και είχα δει τα παιδάκια να θέλουν να μάθουν, να έχουν στήσει σχολεία, δύσκολα πράγματα, δύσκολα σχολεία. Με σκοπό να μάθουν τα πράγματα που μαθαίνουμε εμείς εδώ, στα δικά μας σχολεία. Το θεώρησα κάτι που δεν ήταν απαραίτητο για εκείνες τις στιγμές που ζούσαν, γιατί τα παιδιά αυτά ζουν πιο πολύ κοντά στη φύση, είναι πιο χαρούμενα. Και αυτό με ευαισθητοποίησε στο να σκεφτώ τι μαθαίνουμε γενικώς εμείς στη ζωή μας, στα σχολεία μας κτλ. Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2008 σαν ένα μικρό φεστιβάλ, με τη συμμετοχή μόλις 6 καλλιτεχνών και λιγότερους από 100 θεατές επισκέπτες. Ζητούμενο των οργανωτών του είναι η επικοινωνία της δουλειάς των καλλιτεχνών με το κοινό και το μοίρασμα συναισθημάτων και σκέψεων πάνω στη σύγχρονη τέχνη και δημιουργία. Το σκεπτικό ήταν της διοργάνωσης να δώσουμε χώρο σε νέους καλλιτέχνες να εκθέσουν χωρίς κόμπλεξ και να τους βοηθήσουμε να βγάλουν τα έργα τους έξω από τα ατελιέ και από τα σπίτια τους. Αυτό που με εμπνέει είναι κάθε στιγμή αυτό που απλά θα δούμε έξω, μέσα στη σκέψη μας, στα μυαλά μας, δεξιά-αριστερά, η ζωή, προβλήματα, καλά, άσχημα, ό,τι γενικά νιώθουμε και βλέπουμε καλό-κακό, παίρνουμε μια έμπνευση και αυθόρμητα θεωρώ το αποτυπώνουμε στο χαρτόνι. Είναι γεωματρικά μοτίβα βασικά και έτσι κάτι αισιόδοξο, να είναι αρμονικό στο μάτι, οι αποχρώσεις ας πούμε να είναι έτσι ζωντανές. Στις καινοτομίες του φετινού Artist Card είναι τα πρωτότυπα εργαστήρια κολλάζ και ζωγραφικής, η performance, οι ανοιχτές συζητήσεις και οι δράσεις για παιδιά.